Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ, καλώς ήρθες σε ακόμη ένα unboxing. Fan mail σήμερα έχει το πρόγραμμα, ήρθαν δύο πακέτα και θέλω να τα ανοίξω μαζί από δύο παιδιά τα οποία μου έχουν πει ότι θα μου έστελναν εδώ και καιρό κάτι. Το ένα είναι του Αχιλέα Πετρίδη και το άλλο είναι του Κώστα Μαρκόνι. Εάν και εσείς θέλετε να στείλετε κάποιο αντικείμενο, οτιδήποτε, ένα γράμμα, μια ζωγραφιά, κάτι, να μου πείτε δύο λόγια, η διεύθυνση θα είναι κάτω, υπάρχει και εδώ γραμμένη, αλλά καλού κακού θα υπάρχει και κάτω στην περιγραφή. Ας προχωρήσουμε, ας ανοίξουμε πρώτα το φάκελο, το πιο μικρούλι, λοιπόν, ψάχνω το μαχαίρι. Με ποιο μαχαίρι να το ανοίξω. Δεν ξέρω, αλλά μου άρεσε πολύ αυτό το μαχαίρι. Αυτό εδώ, εγώ ήταν λίγο περίεργο. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Εν τω μεταξύ το υλικό είναι σαν τους φακέλους που έρχονται από το Gearbest. Και τώρα σκεφτόμουν ότι δεν ξέρω αν θα έχετε δει το βίντεο με τα μαχαίρια. Check the cow, γαμάτο. Ωραία, φίλε είσαι τεχνίτης, εντάξει. Αχιλέα, μα το Θεό δηλαδή, πραγματικά. Πόσο γαμάτο. Χειροποίητο όλο, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε. Εν τω μεταξύ εγώ είμαι κάπου εδώ, γιατί είναι η κάμερα μπροστά και με ψιλοεμποδίζει. Την έχω σε ύψος. Check the cow γράφει πάνω. Τρομερό. Με αυτό βέβαια δεν μπορώ να κάνω unboxing, αλλά τρομερό. Μόνο και μόνο ότι μπήκες. Wow. Θέλει μυαλό για να το φτιάξεις αυτό, φίλε. Τρομερό. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Πόσο μου αρέσει. Πάμε. Έχει και γράμμα. Πάμε στο γράμμα. Λοιπόν. Αγαπητέ Κώστα, με λένε Αχιλέα. Είμαι 16 χρόνων και βλέπω το κανάλι σου γύρω στις 6-7 βίντεο. Ο Σότος με έστειλε. Unboxing specialist, καμάι. Πείτε δείτε. Είσαι ένα από τα δύο πιο αγαπημένα μου κανάλια στο ελληνικό YouTube. Πιο πολύ από όλα τα βίντεο που κάνεις, γουστάρω eBay unboxings. Κλασικά και όλος ο κόσμος. Μιας και μπορώ να καταλάβω το συνέστημα που νιώθεις κάθε φορά. Στο πακέτο μέσα είναι η θήκη για την πλάκα κάνει. Αυτό το έχω ξεχάσει παντελώς. Όπως σου είπα, όπως και μια δικιά μου χειροτεχνία με γλωσσοπίεστρα. Ναι, αυτά είναι τα πίεστρα που έχουν οι γιατροί που βάζουν στο στόμα. Για να δω τη γλώσσα σου. Τρομερό. Ελπίζω να σου αρέσει. Καλά, εντάξει αυτό. Γαμάει. Sorry παιδες, αλλά γαμάει. Μιας και είναι το πρώτο ever fan mail που στέλνω, συγχώρεσε τον γραφικό μου χαρακτήρα, αλλά και ό,τι άλλο παράλειψα. Συνέχισε την τέλεια δουλειά. Μια χαρά είναι ο γραφικός χαρακτήρας, πίστεψέ με. Δεν έχεις δει το δικό μου. Και, τι λες. Και τα μεταξύ από τη Xiaomi. Xiaomi, πείτε τον πώς λέτε. Το μόνο πράγμα που δεν είχα ήταν αυτό εδώ. Έχω πάρει, να σας δείξω ότι έχω και εδώ πρόχειρα. Έχω πάρει ένα πλαστικό πλαίσιο για να τη στηρίζω πάνω σε τρίποδο. Θα το δείτε, πρέπει να παίζει να το δείτε σε κάποιο eBay unboxing και ένα stand που πήρα. Και το μόνο που δεν είχα είναι αυτό εδώ. Τι να πω, πραγματικά δεν έχω λόγια. Χίλια ευχαριστώ, πραγματικά χίλια ευχαριστώ. Γιατί πέρα από ότι είναι κάτι πανχρήσιμο, με γλιτώνει και από πόσο κόπο και από αρκετά χρήματα για να πάω να το αγοράσω. Πραγματικά χίλια ευχαριστώ, Αχιλέα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Και περνάμε τώρα και στο δεύτερο που το έχει γράψει, που το έχει στείλει συνονόματος ο Κώστας ο Μαρκόνης. Ο Κώστας είναι από Πολύδρος. Ο Αχιλέας είναι από Αθήνα, Αττική. Είμαι περίεργος να δω τι έχει μέσα. Εν τω μεταξύ, ωραία θα ήταν να μπορούσα να το ανοίξω με το χάρτινο, με το ξύλινο το μαχαίρι. Ό,τι κατάλαβα ανοίγει έτσι μποτά, οπότε ας το ανοίξουμε. Πρέπει τούτος μια σταλιά μαχαίρι, αλλά τη δουλειά του την κάνει, αν και θέλει λίγο ακόνισμα. Αλλά μπορώ να πω ότι δεν περίμενα. Wow, δεν ξέρω, ίσως πήρατε ένα μικρό sneak peek τι έχει μέσα. Και είμαι περίεργος τώρα να το ανοίξω να το δω τι έχει ακριβώς μέσα. Ας αφήσω το μαχαίρι στην άκρη. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Ας πάει εδώ το κουτί να μην τα βλέπετε και ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Θα το ξαναρίσω το μαχαίρι. You must be για σκατζόχυρους τα πέρασα. Πρέπει να... Δεν παίζει αυτό. Δεν παίζει αυτό. Πραγματικά δεν παίζει αυτό το πράγμα. Έλα ρε φίλε. Ζωρό. Πόσο γαμάτο. Όχι ρε φίλε, ρορονού αζό. Να το φτιάξω και καλά γιατί... Εν τω μεταξύ έχει αρθρώσεις εδώ πέρα. Τρομερό! Και έχει και δύο κεφάλια, είναι ο Ζωρό παιδί όταν ήταν και έκανε προπόνηση. Τι λες τώρα! Καλά αυτό θα το αντρέψει και ο αδερφός μου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εν τω μεταξύ μετακινούμε να μην είμαι ανάμεσα στην κάμερα. Τι λες τώρα! Wow, υπέροχο. Εντάξει, μου αρέσει εδώ τα κεφαλάκια. Τώρα θα βγάλω κάτι άλλο που είδα και μου έκανε εντύπωση. Εν τω μεταξύ κουτιά πέφτουν εδώ. Τι είναι αυτό, πώς λέγονται αυτά, DRBZ, Vinyl Collectible, από βινιλίου φιγούρες, ανοίξουμε από κάτω μια σκηνή ήδη ανοιγμένο, βγήκε λίγο, έλα εδώ, έχει από ό,τι βλέπω αυτές εδώ τις διαθέσιμες, από αυτούς ξέρω τον Altair, τον Ezio, Connor, αυτούς ξέρω, σ' άλλους δεν τους ξέρω,
Δεν τα έχω παίξει βασικά. Και αυτό είναι ο Αλταΐρ. Wow. Πολύ ωραίο. Το κεφάλι γυρίζει, δεν βγαίνει προφανώς. Πολύ όμορφη φιγούρα. Βινιλίου φιγούρα. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιου είδους φιγούρες. Δεν ξέρω πώς λέγονται ακριβώς. Σίγουρα δεν είναι pop-up head. Ένας μικρός Αλταΐρ. Πανέμορφο είναι. Και ας ξεκινήσουμε. Έχει μέσα μία κασέτα Looney Tunes. Και με το... με τη θήκη. Βασικά οι θήκες είναι πολύ πιο δυσέβρετες. Πανέμορφη. Έχει μέσα μερικά παιχνίδια για το, για το, για το PSP. Medieval Resurrection. Το έχω αυτό, παίζει να είναι διπλό. Ape Academy. Dungeon Siege. Throne of Agony. Αυτό θέλω να το παίξω. Πανέμορφο φαίνεται. Smackdown. FIFA 2006. Και να κάτι που δεν το έχω ξαναδεί και είναι η ιαπωνική κασέτα. Αλλά Quicks. Το 1990 Made in Japan. Το οποίο φαίνεται πεντακένουριο. Και παίζεται και διπλό από ό,τι προσέχει. Βλέπετε εδώ πάνω το σύμβολο, είναι για να παίζεις με δύο Game Boy. Σύνδεες το καλώδιο, το Link ανάμεσα σε δύο Classic και τα έπαιζες. Wow, αυτό είναι τρομερό. Και έχει και κάτι ακόμη. Σήμερα είναι το One Piece ημέρα, Luffy. Θα προσπαθήσω να το φτιάξω, ελπίζω στο μοντάζ να σας βάλω μια φωτογραφία, να έχω προλάβει να το κάνω. Θα βάλω τον αδερφό μου βασικά να το φτιάξει, πιο σίγουρα. Εκμεταλλευόμαστε τα μικρά μας αδέρφια. Είναι τουβλάκια, να σας δείξω. Έχει... έχω δει τις κατασκευές, δείχνει πώς να το φτιάξεις. Έχει άλλες φιγούρες διαθέσιμες, να δούμε. Α, έχει και τους άλλους ήρωες πάνω, Μπροκ και τους υπόλοιπους. Και έχει να πέσει συναρμολόγηση. Ελπίζω, το βάζω μέσα, ελπίζω να κάτσω να στρωθώ να το φτιάξω, γιατί είμαι τώρα λίγο τεμπέλης τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, τι να πω. Και στον Κώστα και στον Αχιλέα, πραγματικά παιδιά, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Εντάξει, τι λες τώρα. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ, μα το Θεό δηλαδή. Το ειδικά. Και αυτό. Ξέρουν ειδικά. Εντάξει, και το One Piece μου αρέσει τρομερά, αλλά Assassin's Creed. Ξέρουν τι αγαπούμε για το Assassin's Creed. Παιδιά. Αυτά ήταν, ελπίζω να σας άρεσε. Άλλαξα σήμερα λίγο το format για το πώς θα κάνουμε ένα fan mail. Για να έχετε μια πιο όμορφη εικόνα του πώς βγαίνουν τα πακέτα, επειδή τόσο καιρό σας τα δείχνω από ανάποδα, έτσι όπως με βλέπετε εμένα τώρα. Ελπίζω να τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κάντε like, Κάντε like, subscribe όσοι δεν έχετε κάνει αν θέλετε. Αν σας αρέσει και γουστάρετε και θέλετε να δείτε κι άλλα. Έχει μια καμπανίτσα δίπλα από το όνομα του καναλιού εκεί που κάνετε subscribe. Πατήστε την για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν βγαίνει καινούριο βίντεο. Τον τελευταίο καιρό έχω πάρει φωτιά και βγάζω συνέχεια καινούριο υλικό. Ελπίζω να τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, ξαναλέω. Να έχετε μια όμορφη μέρα και να είστε δημιουργικοί. Και ευχαριστώ πολύ. Όσοι θέλετε και ενδιαφέρεστε να στείλετε κάποιο fan mail ή οτιδήποτε, στην περιγραφή θα είναι η διεύθυνση. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, παιδιά.